Καλημέρα, μαντάμ. Είμαι κλέφτης. Και τι θες? Να μπω μέσα και να κλέψω μερικά πράγματα. Μήπως είσαι πλασιέ? Όχι, μαντάμ. Τι είναι αυτά που λέτε? Κλέφτης είμαι. Μένω μέσα και κλέβω σπίτια. Μπα, εγώ νομίζω πως είσαι πλασιέ και θες να μπεις μέσα να μου πουλήσεις καμιά κυκλοπαίδια, καμιά κατσαρόλα, κανένα τάπερ. Όχι, μαντάμ. Κλέφτης είμαι. Αλήθεια σας λέω. Αφήστε με να περάσω. Θέλω να μπω μέσα και να διαρρήξω το διαμέρισμα. Ορκίζεσαι? Να πεθάνει η μάνα μου. Εντάξει, αγόρι μου, πέρασε. Πλασιά είσαι και θες να μου πουλήσεις φακό και γάτια. Όχι, κυρία μου. Μην πανικοβάλλεστε. Κλέφτης είμαι και αυτά είναι τα συνεργά μου. Α, ησύχασα τώρα. Γιατί εγώ δεν το μπορώ το ψιστήρι με τίποτα. Πάρε αυτό είναι καλό, πάρε το άλλο. Α, πα, δεν τους μπορώ τους πλασιέ. Λοιπόν, να παλέψουμε τώρα έτσι για τα μάτια ή την ώρα που θα φεύγω? Την ώρα που θα φεύγεις, θα πάρω τηλέφωνο και μια φίλη μου που πάει καράτε να μου πει καμιά λαβή. Ελάτε, κυρία. Ηρεμήστε, είδατε τι μπορείτε να πάθετε. Λοιπόν, καθίστε εδώ. Μαζέστε αυτό. Βγήκα μια ράχνα από μέσα και με χαρπάξει κανένα χέρι. Δεν μπορούμε να κλέψουμε μετά. Λοιπόν, καθίστε εδώ ήρεμα και καλά. Να μην ενοχλείτε ούτε εσείς εμένα ούτε εγώ εσάς. Εντάξει. Εντάξει. Α, τα χρυσοφικά είναι. Α, σας παρακαλώ, κυρία μου, μην με ξενερώνετε. Αφήστε με να ψάξω. Τι να ψάξεις, αφού ξέρω τι θα πάρεις. Είναι η 7η φορά που με κλέβουν. Το ξέρω, κυρία μου. Εγώ ήμουν και τις προηγούμενες 6 φορές, αλλά είχα έρθει με κουκούλα. Και σήμερα γιατί δεν φοράς κουκούλα? Δεν βρέχει έξω, γιατί να φορώ σου κουκούλα? Σας λέω, τα ξέρω καλά τα κατατόπια. Τα ξέρεις καλά. Να σου πω, βρε αγόρι μου, μιας και έχεις έρθει τόσες φορές, μήπως έπεσε το μάτι σου εκεί που έψαχνες πάνω σε ένα σεμέν? Γιατί το έχω χάσει και δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Σεμέν? Και διτό στο χέρι? Ναι. Πρέπει να είναι, χωρίς να είμαι σίγουρος, στο υπνοδωμάτιο, στην ντουλάπα μαζί με τις μαξιλαροθήκες. Τώρα που θα πάω μέσα να ψάξω, θα ξανακοιτάξω. Μπράβο, ρε αγόρι μου, κοίτα με πώς είναι εκεί. Μην κάθομαι, κοιτάζω πίτα στον Άγιο Φανούριο και βαριέμαι να τη φτιάξω. Εντάξει, μείνετε ήσυχοι. Λοιπόν, δουλειά. Τι κάνετε εκεί, μαντάμ? Σε βοηθάω, βάζω κι εγώ ένα χεράκι. Αφού ξέρω τι θα πάρεις, τηλεόραση, βίντεο, λεφτά και χρυσαφικά. Όχι, την τηλεόραση δεν θα την πάρω. Γιατί? Δεν θα βγείτε το βράδυ στον Ευαγγελάτο να καταθέσετε την εμπειρία σας. Ότι μπήκε κλέφτης σπίτι σας, ενώ ήσασταν μέσα, πώς θα συνδεθείτε χωρίς τηλεόραση? Σωστά. Αλλά πώς θα βγω έτσι, χωρίς μόλοπα, χωρίς μία αμυχή, χωρίς σημάδια βίας στο κορμί μου, ποιος θα με πιστέψει? Και τι να κάνω? Τι να κάνεις, να μου τραβήξεις καμία? Να σας τραβήξω καμία? Τι λέτε, μαντάμ? Εγώ κλέφτης είμαι, δεν είμαι βιαστής. Όχι, βρε αγόρι μου, δεν κατάλαβες. Να μου τραβήξεις καμία πουνιά εννοώ. Να βγω στην τηλεόραση να με δουν οι φίλες μου να σκάσουν. Παναγία μου. Συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ. Ο ίδιος. Τι όνομα? Ανδρεάδου. Μια στιγμή να δω. Συγγνώμη, σας κλέβω σε λίγο. Ναι. Ανδρεάδου, έτσι. Ναι, όχι, τώρα θα το βρω, ναι. Όλα εδώ είναι γραμμένα. Α, Ανδρεάδου. Ναι, υπάρχει το όνομα, απλά έχω προγραμματίσει να σας κλέψω στις 9. Τι? Θέλετε να φύγετε? Εντάξει, τόσο το καλύτερο. Να μην βρω κανέναν μέσα όταν θα μπω. Να κλέψω με την ησυχία μου. Α, θέλετε να βγείτε στην τηλεόραση? Καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει, έρχομαι αμέσως. Άντε, γεια. Φεύγω. Δεν θα με κλέψεις? Α, δυστυχώς σήμερα όχι. Κάποια άλλη φορά. Άλλωστε, εσάς σας έχω κλέψει άλλες 6 φορές. Στην κυρία Ανδρεάδου σήμερα κάνω σε φταίει. Και δεν θα βγω στον Ευαγγελάτο? Α, όχι σήμερα. Κάποια άλλη φορά. Δεν πειράζει. Χαίρετε. Τι, δεν θα πας πουθενά? Σας παρακαλώ, κυρία μου, αφήστε με να φύγω. Όχι, δεν σε αφήνω, δεν σε αφήνω. Κύκλο γίνομαι και κλείνω. Σας παρακαλώ, κυρία μου, είναι επίγον. Πρέπει να φύγω. Απένα του πήγε κλέφτη στο σπίτι μου και τον αφήσω να φύγει. Δεν είμαι κλέφτης, κυρία μου. Δεν είσαι κλέφτης? Όχι. Και τι είσαι? Πλασιέ. Θέλετε κανένα φακό, κανένα κατσαβίδι, τίποτα, αντικλίδια? Πλασιέ! Α, το πατιώνα! Φύγε από εδώ! Έξω από το σπίτι μου, πατιώνα! Κάτσε, έξω! Μωρή που τσάβλω, σιγά! Έξω! Λοιπόν, έξω την αστυνομία! Αχ, φτηνά τη γλίτωσα! Αχ, θα πλήρωνα δόσεις για μια ζωή! Το τηλεκοντρώνω.